στην ΑΦΠΑΚΤΟ με το κέντρο αυτό εμβολιασμού, όπου είχαμε διακοπή του ρεύματος, υπήρχε γεννήτρια, αλλά παρόλα αυτά δεν λειτουργήσε. Και δεν ξέρουμε πόσα εμβόλια έχουν χαθεί. Είναι χαρά μας που έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Δελημάρη. Ο Βασίλης Δελημάρης είναι από το ναυπακτία.gr. ναυπακτία.news.gr. Και καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα, Βασίλης Γιώργος. Καλέ μου συνάδελφε. Θέλω να πω δύο λόγια για τους δημοσιογράφους της ελληνικής περιφέρειας. Κάνετε καταπληκτική δουλειά. Κάνετε καταπληκτική δουλειά. Δεν σας διακρίνει η ανθρωποφαγία των δημοσιογράφων του κέντρου, ούτε αυτός ο έντονος ανταγωνισμός, ο οποίος είναι εις βάρος της ενημέρωσης. Και ένα μπράβο θέλω να πω στο πρόσωπο το δικό σου, γιατί είσαι ένας πολύ καλός συνάδελφος και φίλος. Σε ευχαριστούμε, ρε Βασίλη. Όταν τα ακούμε από εσάς, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα σίγουρα. Και να καλημερίσω και εγώ ολόκληρη την παρέα που βρίσκεται και την πρωινή παρέα του Αντένα. Κρατάει στην Ελλάδα. Σε καλά, να σε καλά. Είχαμε και αυτό το περιστατικό στην ΝΑΠΑ. Τι έγινε, Βασίλη, για πες μας. Τι έγινε εκεί, για πες μας. Να πούμε ότι οι δόσεις που χάθηκαν ήταν 120. 120. Εμβολιών 120 ήταν προγραμματισμένες να γίνουν εμβολιασμοί χθες και σήμερα. Να πούμε το ευχάριστο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι οι εμβολιασμοί που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα θα γίνουν κανονικά, γιατί πιθανόν βρέθηκαν τα εμβόλια, βρέθηκαν εμβόλια για να προχωρήσουν. Και επίσης οι εμβολιασμοί που χάθηκαν χθες έχουν προγραμματιστεί για να γίνουν τις επόμενες ημέρες. Και αυτό είναι θετικό, γιατί καταλαβαίνετε 120 συμπολίτες μας εδώ στην ΑΦΠΑΚΤΟ θα υποστούν μία ταλαιπωρία. Βασίλη, θα μπορούσαμε και την αγωνία τους. Γιατί δεν ξεχνάμε, κύριε Παπαδάκη, αυτές τις μέρες στην ΑΦΠΑΚΤΟ είναι στην κορυφή των κρουσμάτων στην Εντολοκαρνανία. Όχι πολλά, όμως καθημερινά έχουμε την πρωτιά, την αρνητική πρωτιά σε όλη την Εντολοκαρνανία. Εκείνο το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό και εσύ μπορεί να έχεις πληροφορίες είναι αυτές οι 120 δόσεις πήγανε χαμένες, καταστράφηκαν. Ακόμη αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση από το Κέντρο Υγείας. Σίγουρα τα εμβόλια, αυτό που γνωρίζουμε είναι δεν έχουν πεταχτεί. Ζητούν μάλλον να δουν αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αυτό μαθαίνουμε. Αν έχουν πάθει κάποια, αν θα εξετάσουν κάποια από αυτά, δεν ξέρω αν θα κάνουν κάποιες αναλύσεις. Και σίγουρα αναμένουμε τις επόμενες μέρες να μας πούν την τύχη που το θα θέμα έχουν. Είναι, Βασίλη, αυτό που πρέπει να σταθούμε, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι. Αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι ότι υπήρξε διακοπή ρεύματος, όπως λέει η Ποϊδίν, αλλά και οι εργαζόμενοι στο κέντρο υγείας το βράδυ, τα ξημερώματα της Κυριακής. Με αποτέλεσμα το ψυγείο που ήταν τα εμβόλια αυτά να μην ξαναλειτουργήσει ξανά. Εδώ είναι πώς δεν λειτουργήσε η γεννήτρια. Η γεννήτρια αμέσως μετά, μεσολαβούν κάποια δευτερόλεπτα. Είναι ανάλογα με τη γεννήτρια, βέβαια. Αλλά εδώ μπροστά θα πρέπει να είχε ληφθεί και πρόβλεψη, να έχει γίνει πρόβλεψη μάλλον, έτσι ώστε να λειτουργεί η γεννήτρια με κάποια δευτερόλεπτα μετά τη διακοπή του ρεύματος, διαφορετικά δεν έχει ουσία. Φυσικά, άρα δεν είχε γίνει συντήρηση. Δεν είχε γίνει συντήρηση, ήταν χαλασμένη. Αυτά είναι τα κενά που υπάρχουν και τα οποία ερευνώνται από τους αρμοδίους και υπευθύνους της έκτης ΥΠΕ. Και σίγουρα αυτό που μας λένε από το Κέντρο Υγείας ΝΑΦΠΑΚΤΟ είναι ότι αν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν. Το θέμα είναι όμως να δούμε τι θα γίνει με τους εμβολιασμούς. Οι πληροφορίες μας είναι αυτές που σας είπα, ότι θα προχωρήσουν κανονικά. Και σίγουρα θα πρέπει κάποια στιγμή, αν υπάρχουν ευθύνες, όντως να αποδοθούν. Γιατί είναι κρίμα, όπως σας είπα, χθες υπήρχαν άνθρωποι που έρχονταν και από ρηγή ναυπακτία. Και καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να πούμε. Εδώ τα ψάχνουμε, Βασίλη, με το σταγονόμετρο τα εμβόλια. Δεν είναι ότι μας περισσεύουν και δεν πειράζει 120 δόσεις. 120 δόσεις είναι 120 άνθρωποι οι οποίοι θα είχαν εμβολιαστεί. Βασίλη Δελημάρη, να σε ευχαριστήσουμε. Βασίλη Δελημάρη από τον ναυπακτία.gr. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε. Και πάμε να δούμε τώρα.